Συμφωνείτε με το μέτρο της απαγόρευσης? Απολύτως. Και λίγα. Με σαρωτικούς ελέγχους και αυστηρές συστάσεις, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν από τα ξημερώματα την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, όπως καταγράφει ο φακός της Κρήτη TV. Θα πρέπει να το καταλάβουμε οι ίδιοι ότι δεν πρέπει να μας το επιβάλλουν. Όταν μας το επιβάλλουμε, τότε είναι που είναι επαναστατούμε. Σίγουρα πρέπει να προφυλασσόμαστε και για τον εαυτό μας και για τους υπόλοιπους. Με μέτρα αυτοπροστασίας και αποφασιστικότητα, άνδρες και γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας εξηγούν στους πολίτες ότι πρέπει να περιορίσουν ακόμη πιο δραστικά τις μετακινήσεις τους, ενώ ελέγχουν την ειδική άδεια μετακίνησης με την οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένος κάθε πολίτης. Και αυτό που έβλεπα, επειδή ζω σε κεντρικό δρόμο, έβλεπα αυτό το πράγμα, λες και είμαστε όλοι σε διακοπές. Ήταν απίστευτο. Έχω να βγω από την ημέρα που κλείσαν τα καταστήματα. Σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, αυτό. Έβλεπα τον κόσμο τελείως αμάνθου. Οπότε νομίζω πως ναι. Οι Μερικαριωτάκοι με τον Χρήστο Παπαδάκη καταγράφουν καρέ-καρέ την προσπάθεια των αστυνομικών στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, εκεί όπου η κίνηση ήταν αρκετά πυκνή παρά τις απαγορεύσεις. Σε ισχύ είναι από τις 6 το πρωί το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Κλιμάκια της αστυνομίας έχουν βγει στους δρόμους πραγματοποιώντας ελέγχους. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Τους εντατικούς ελέγχους της αστυνομίας στα Χανιά κατέγραψε ο Αντώνης Γκλετζάκης. Πειθαρχημένοι και σήμερα στην πλειοψηφία τους, οι κάτοικοι των Χανίων με τις άδειες αναχείρας βγήκαν, όπως εξηγούν, μόνο για άκρως απαραίτητες προμήθειες. Συνδύασα όλες τις δουλειές και πήγα στο φαρμακείο, πήγα στη Λαϊκή, θα πάω και στο μάρκετ μετά, να μην βγαίνω κάθε λίγο και λιγάκι έξω. Πρέπει να το τελούμε, γιατί διαφορετικά είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση. Τα κλιμάκια των αστυνομικών κατέγραφαν στοιχεία για τη ροή των οχημάτων και το βαθμό συμμόρφωσης των πολιτών. Αυτό είναι που θα κρίνει και το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων μέτρων, είτε την επιβολή προστήμων, καθώς από αύριο οι συστάσεις θα συνοδεύονται από τσουκτερό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ για κάθε παραβάτη. Οι περισσότεροι πολίτες είχαν εκτυπώσει το έντυπο, είτε είχαν συμπληρώσει χειρόγραφα υπεύθυνη δήλωση. Εύκολο ήταν, δεν ήταν κάτι. Μπας εκεί πέρα που σου λέει στο forma.gov.gr, τις βρίσκεις, αν είναι για εργασία, κατεβάζεις αυτή τη εργασία, αν είναι για άλλες δουλειές όπως φαρμακείο, γιατρούς, λαϊκή, σούπερ μάρκετ, δεν καλυβάζεις τη δεύτερη. Τη συμπληρώνεις και πας. Την έχεις μαζί σου πάντα, με ταυτότητα. Αρκετοί πολίτες, περισσότερο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα, είχαν κάνει χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μηνυμάτων, συνδυάζοντας σύντομες αγορές αλλά και τη βόλτα για τα κατοικίδια τους. 13013, το όνομά μου, πού θέλω να πάω, εγώ είμαι 26, αυτά. Και μου έχουν στείλει μετακίνηση, όπως βλέπετε, εδώ. Εμείς καθόμαστε στο σπίτι, το σκυλάκι πάει βόλτα. Γεια σας, να καθίστε στο σπίτι καλύτερα, για μας.